ούτε ένα τηλεφώνημα. 12. Με το τραγούδι ορόσημο στην καριέρα της, η Άννα Βύση επιστρέφει στο ΡΕΚ σε ένα διαφορετικό ανατρεπτικό σόου που φέρει την υπογραφή της Μυρτός Κοντοβά. Στις 16 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η ίδια το πρόγραμμα για να ξεκινήσει το μεγάλο πάρτι με καλεσμένη στη Μέρι Λίντα που θα μας ταξιδέψει στη δεκαετία του 60 και θα μας μάθει να χορεύουμε μάμπο. Η δική μας Βένια Καραγιάννη τρύπωσε στις πρόβες και σας παρουσιάζουμε αποκλειστικές εικόνες από την προετοιμασία. Ξεκινάω εγώ το πρόγραμμα 12 η ώρα και εντάξει δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που το ονομάσαμε 12, αλλά το θεωρήσαμε μια καλή ευκαιρία γιατί θέλω να ξεκινάω 12 και η Μυρτό Κοντοβά που σκηνοθετεί φέτος και έχει όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια. Το θεωρήσαμε πολύ καλή ιδέα να βγαίνουμε νωρίς πια. Δηλαδή στην Ελλάδα λιγάκι έτσι έχουμε ξεχαστεί στις ώρες. Δηλαδή πέρσι ας πούμε έβγαινα 2 και πρώτο πρόγραμμα και παραπονιόταν πάρα πολύ ο κόσμος. Και είναι και κάτι που το θέλω και εγώ και το θεωρώ και πιο υγιές και πιο, πώς να σου πω, πιο πρακτικό. Μπορείς να αναπτύξεις ένα πρόγραμμα έτσι στο πρωί να τα έχεις πει όλα, δηλαδή να ξεκινήσεις από πιο νωρίς. Πώς βρεθήκατε εσείς οι δύο στη σκηνή? Αυτά είναι αποθυμένα, δικά μου. Την αγαπάω πάρα πολύ στην τραγουδίστρια, όπως αγαπάω και τα τραγούδια της, αγαπάω τη συνεργασία της με τον Χιώτη, αγαπάω όλη εκείνη την εποχή, αγαπάω το swing που έχουν τα τραγούδια της και όλο αυτό το ρυθμό και τα λόγια και τη φρεσκάδα και τη φωνάρα της βέβαια, έτσι, και τον άνθρωπο τον ίδιο. Δηλαδή όταν πήγα να τη γνωρίσω, γιατί ήθελα να της κάνω την πρόταση, ενθουσιάστηκα. Δεν μπόρεσα να πω κουβέντα γιατί ήταν γεμάτη ιστορίες, γεμάτη πληροφορίες, ενέργεια, κέφι. Η φωνή της δεν είναι κρύσταλλο ακόμα και είναι χαρά να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους που σέρνουν όλη την ιστορία μέσα τους. Κάνεις μαθήματα μάμπο φέτος με τη Μέρι Λίντα? Από τότε που αρχίσαμε να κάνουμε πρόβες και το όλο της λέω να μου δείχνει και να μου δείχνει να μου δείχνει, ομολογώ, έχει κάτι ο τρόπος που χορεύει που φαίνεται εύκολος αλλά δεν είναι, γιατί αυτή το κάνει αβίαστα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείς να το μάθεις εύκολα. Πίστεψέ με, θα μας πάρει όλη τη σεζόν και αν ίσως την τελευταία βραδιά να καταλάβω τι κάνει με αυτά τα ποδαράκια εκεί. Έμαθα ότι φέτος δεν θα έχεις μπαλέτα. Θα δούμε μια άλλη Άννα, θα δούμε κάτι άλλο. Μας κρατάς κάποια έκπληξη που πρέπει να μας πεις? Όχι, και το ότι δεν υπάρχουν μπαλέτα δεν είναι, πιστέψτε με, θέμα οικονομίας ή οτιδήποτε. Είναι απλά μια άλλη δουλειά. Έχουμε δώσει έμφαση σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χωράγαν τα μπαλέτα. Ήταν απλούστατα χωράει ή δεν χωράει, δεν χώραγε. Λέω στους φίλους μου έτσι, αν τελειώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Για μένα είναι η κατάρα και ευλογία του να μπορώ και να έχω πει μάλλον στην καριέρα μου στα 40 αυτά χρόνια τόσα πολλά είδη. Έτσι. Κάτι πολύ δύσκολο για έναν που προσπαθεί να φτιάξει πρόγραμμα για μένα. Με τη Μυρτό λοιπόν καταφέραμε νομίζω και φέραμε σε ισορροπία όλο αυτό το υλικό που είναι διαφορετικό, τα τραγούδια μεταξύ τους, και
νομίζω ότι αυτό που προσφέρει τελικά είναι κάτι πλούσιο, που το λιγότερο που θα θέλαμε εδώ μέσα ήταν και χορός, πώς να σου πω. Θα τον χορεύει ο κόσμος, τον μπαλέτο θα είναι ο κόσμος.